και 88. 68 βέβαια. 68. Για να δούμε τώρα. Τσιαντάκης, Σαραβάκος, κόβεται. Από τι άλλο το παιχνίδι έχει ρυθμό, γιατί και οι Πορτογάλοι δεν έχουν κλειστεί, δεν παίζουν κλειστά και έτσι υπάρχει ένα άλλο θέαμα. Οσεάνο. Τουρσουνίδης. Για τον Σαραβάκο. Να δούμε, ξύπνησε ο Σαραβάκος. Γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν τον είδαμε ούτε μια φορά. Τουρσουνίδης σε καλή θέση. Κάνει το σουτ, δεν είναι δυνατό και δεν είναι και εύστοχο. Και θα γίνει νέα αλλαγή. Θα γίνει αλλαγή, δεύτερη, θα βγει ο Κοφίδης και θα μπει ο Γιώργος Αθανασιάδης, το απόλυνα του Αλαμάν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αλαμάνος θα δώσει πριν, που γίνεται διευθυνής για δεύτερη φορά. Ο Γιώργος Αθανασιάδη. Βέβαια δεν έχει και πολλές εισπράξεις ο απόλυνας. Για να έχει λεφτά ο κύριος Αλαμάνος σαν πρόεδρος του ιστορικού απόλυνα. Ζωάο Πίντο. 2-2 λοιπόν το αποτέλεσμα. Όλα παίζονται. Ξανά υπάρχουν ελπίδες. Και φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ενώ ετοιμάζεται από πλευράς Πορτογάλων ο Καντέτε. Και ο Νούνιες. Δηλαδή είναι κυνηγός ο Νούνιες. Αμυντικό σκάφο. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 εκεί πέρα ανάμεσα Σαραβάκο Ψολάκη. Βγαίνει η Πορτογάλη με τον Σόουσα. Θέλει προσοχή για διάθεση μπαλιές, κοφτές στον κενό χώρο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους Αργάνι και γενικά για την ελληνική άμυνα. Τουρσουνίδης, Αποστολάκης, Αθανασιάδης, Αθανασιάδης, θέλει να περάσει, γίνεται ένα φράγμα, φάουλ, αλλά γίνεται φάουλ επιθετικό. Αυτός είναι ο Καντέτε της Πόρτμουθ. Ένας νέος παίκτης, σεντερφόρ. Και μπαίνει και ο Νούνες, ο φαλακρός δεξιά. Ή μη φαλακρός, ας πούμε. Δηλαδή, ποιοι θα βγουν, ο Καντέτε μπαίνει σεντερφόρ. Θα βγει το 11 ο Σόουσα και το 8 ο Μπάρος. Να ο Μπάρος που βγαίνει. Και μπαίνει Καντέτε της Πόρτμουθ και ο Νούνες που παίζει σε τούμπαλ. Δεν είναι προθυμένος κυνηγός. Θα παίξει δηλαδή κοντά στον Άγκουας και θα γυρίσει πίσω λίγο Φούτρε. Και στη θέση του Μπάρος όχι, είναι ο Καντέτε. Θα παίξουν με τρεις κυνηγούς, θα είναι Πορτογάλη. Και σε του Σόουσα θα παίξει ο Νούνες. Λοιπόν, συγκινήκανε και από ελληνικής και από πορτογαλικής πλευράς οι δύο αλλαγές και μια βαθιά μπαλιά. Και βγαίνει ο Σαραγκάνης μπροστά στον Άγκουας και διώχνει την μπάλα πλάγια ενώ ζητάει από τον Λόγκη ένα φάουλ. Και οι Πορτογάλοι που βλέπετε μόλις ισοφαρίστηκαν ξαναπέρασαν μπροστά. Ο Σεάνο επιχειρεί ένα σούτ το ξαφνικό άστοχο. Λοιπόν το σκορ διακοιμάσεις, 1-0 της ελληνικής ομάδας, 2 είναι από το Πορτογάλο, 2-2. Τσαλουχίδης, Δημητριάδης, Τσιαντάκης για τον Αθανασιάδη που βγαίνει. Σεντράρει από την άλλη πλευρά, Δημητριάδης, Σαραβάκος. Βρίσκει τον Αποστολάκη. Θέλει να περάσει ο Αποστολάκης, θα σεντράρει από την άλλη πλευρά, μπλοκάρει ο Μπαΐα. Έχει ρυθμό. Δεύτερο μήχρονο έχει ρυθμό. Και το πρώτο είχε, αλλά κυρίως από πορτογαλικής πλευράς. Οπωσδήποτε το παιχνίδι έχει ποιοτικά βελτιωθεί στο δεύτερο μήχρονο από ελληνικής πλευράς. Ζωάο Πίντο. Αυτές οι κρυφές μπαλιές στο κενό χώρο με τους Φούτρε που είναι ένα σπρίντερ θα λέγαμε. Δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική άμυνα. Ιδίως σε παίκτες ψηλούς όπως ο Καλιτζάκης και ο Μανολάς. Παπαδόπουλος, Τουρσουνίδης,
Σωστή παλιά. Σε αντάξει μπερδεύεται ότι χάνει. Ζωά Πίντο. Ο Σεάνο τώρα. Ο Σεάνο που κάνει κατά μέτωπο επίθεση κόβεται. Τσαλουχίδης για τον Σαραβάκο. Τον κλείνει ο Λεάλ. Ανοίγει από την άλλη πλευρά. Είναι ο Αθανασιάδης και ο Τουρσουμίδης στα νέα παιδιά. Αστροπόδαρος ωραίος Αθανασιάδης. Διώχνει ο Βενάσιο. Ζωά Πίντο. Νούνες. Άγκουας. Νούνες. Εδώ κόβεται το φύτρο. Από τον Παπαδόπουλο που είναι συνέχεια πάνω του. Παπαδόπουλος. Δύο-δύο λοιπόν και τίποτα ακόμα δεν κρίθηκε. Η ελληνική ομάδα θέλει μόνο νίκη. Το 2-2 δεν την ικανοποιεί αφού θα έχει γίνει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, μια ισοπαλία στο έδαφος της. Πανέιρα, Μπαλιάκοφ, τι προσοχή, ο Φούτρε βγαίνει, ο Σαργκάνης διώχνει. Αυτός ο Φούτρε χώνεται σαν χέλι, θα έλεγα, ανάμεσα στους Έλληνες μπακ. Ξανά η φάση. Εντάξει, βγήκε ο Σαργκάνης την ώρα που έκανε το πλασέ σούτο ο Φούτρε. Εδώ πέρα συνεχίζεται με ένα έντονο ρυθμό, αγωνιστικότητα. Ακόμη 15 λεπτά για τελειώσει. Προλαμβάνω το 2-2, δεν ικανοποιεί καθόλου την ίδια ομάδα. Καντέτε. Άγουας. Μπαλιά για τον Καντέτε που μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ο Σαργκάνης, σώζει ο Σαργκάνης. Δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις επεμβάσει του Σαργκάνη. Και κυρίως αυτή η δεύτερη ήταν εκπληκτική απόκρουση. Πέθοντας, κοιτάξτε με το χέρι το ένα, καταλαβαίνει ότι θα θέλει να τον πλασάρει ο Καντέτε και πιάνει τη μπάλα με το ένα χέρι. Πολύ μεγάλη απόκρουση του τερματοφύλακα. Ο μεγάλος τερματοφύλακας σαν τον Καρόκαση. Μετά από πολλά χρόνια γίνεται ακόμα πιο καλός. Φούτερ προς πίση δεν πέρασε. Τώρα παίζονται όλα. Η νίκη ή ήττα. Για την ελληνική ομάδα και βέβαια αναπτυσσόμενη επιθετικά αφήνει κενά στην άμυνα. Παραλίγο δύο φορές να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά οι γρήγοροι Πορτογάλοι. Σαραβάκος, Αποστολάκης, Δημητριάδης, κόβει ο Βενάσιο. Και βγαίνει μπροστά. Με τον Άγκουα στήριγμα και τον Νούνες τώρα. Καντέτε. Σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Μακρίνη, ο Μανολάς ξανά. Καντέτε, Πανέιρα. Μπαίνει μες στην περιοχή επικίνδυνα και είναι κόρνερ. Από παρέβαση του Στέλιο Μανολά. Είχε πολύ ανάψει το παιχνίδι εδώ και ένα 20 λεπτό περίπου. Ξανά η φάση, κοιτάξτε. Πήγε ένα σεντράριο Πανέιρα. Και ο Πανέιρα στο κόρνερ. Τουρσουνίδης βγαίνει μαζί με τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης κλείνει, έχει ελεύθερο χώρο να αναπτυχθεί. Σαραβάκος, όχι, πάσα, όχι εκεί πάσα για τον Σαραβάκο. Είχε βγει ξανά στο σεντερφόρο της Αλουχίδης, αλλά η κεφαλιά πάσα του Σαραβάκου δεν ήταν ιδεώδης, ιδανική. Ζωάο Πίντο, Νούνες, συγγνώμη, Μπαΐα. Καλιζάης ξανά, Φούτρε με τα Μανολά, κατάφερε ο Μανολάς να κόψει τον Πορτογάλο. Παραβάνω δεν βάζουν με Πορτογάλους παίκτες στον Καλιζάη ξεντερμπάκ. Και φάουλ υπέρ της Πορτογαλίας. Εδώ ο Τσιαντάκης. Άγκουας. Φάουλο του Σουμίτς. Κόβει ο Καλιζάκης εδώ τον Φούτρε. Τίποτα άλλο.
Ξανά Καλιτζάκης, νέο πλάγιο. Και οι Πορτογάλοι, όπως βλέπετε, δεν έχουν κλειστεί. Δεν θέλουν την ισοπαλία. Τους αρέσει, αλλά θα ήθελα την νίκη. Η παλιά για τον Πανέιρα, προσοχή εκεί πέρα, και θα κόψει τελευταία στιγμή ο Αποστολάκης. Αλλά οι Πορτογάλοι έχουν ξανά την μπάλα με τον Φούτρε. Ο Σεάνο που είναι σε καλή θέση, και στη γωνιά ο Σαργκάνης. Δηλαδή πώς βγαίνουν γρήγορα όλοι στην επίδεση. Αμήνονται επειδή είναι πολύ καλή ομάδα. Μια πλήρης ομάδα. Δεν ξέρω τι θα κάνει τους Ολλανδούς, τους νίκησε πάντως 1-0. Εδώ offside. Αλλά άφησε το πλεονέκτημα ο Λόγκι, μια και μπλόκαρ την μπάλα ο Σαργκάνης. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τους Ολλανδούς στο Ρότερνταμ. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν μας αφορά. Λεάλ. Ο Σεάνο. Ο Φούτρε. Φάουλ. Φάουλ ο Παπαδόπουλος. Ακόμα 10 λεπτά από το 20 λεπτό του αγώνα 2-2. Και τα τσιγάρα ανάβουν στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Φούτρε στο φάουλ. Σαλουχίδης. Οσεάνο. Φούτρε πάλι. Δεν ήταν offside κάποιος εκεί. Τώρα σήκω στη σημαία λίγο καθυστερημένο ο Ιταλός επόμενος. Και στην προηγούμενη φάση κάποιος Πορτογάλος είχε βγει offside. Μπάστος. Αποστολάκης. Δεν είναι offside, γιατί καθυστέρησε ο Σαραβάκος, έπρεπε να φύγει λίγο πιο μπροστά. Δεν είναι offside, μαλλιά ήταν από πολύ μακριά. Αποστολάκης. Οσεάνο, φάουλ. Τον Τουρσουνίδη. Ο Αρτούρ Ζόρζε. Φούτρε, που παίζει τώρα σε οργανωτικό ρόλο και αυτός μοιράζει μπαλιά στον Άγκουας και στον Καντέτη. Πήγε να κάνει το λάθος εκεί πέρα. Αλλά το διόρθωσε ο Μανολάς. Τουρσουνίδης. Δεν παίζεται καθόλου από αριστερά. Την αριστερή πλευρά η μπάλα. Όλο από τα δεξιά παίζεται. Ενώ υπάρχει αυτός ο αριστεροπόδαρος για να κάνει μπαλιές, ο Αθανασιάδης. Άγκουας πήρε την μπάλα. Απ' την άλλη πλευρά που ερχόταν ο Καντέτε, μπλόκαρε ο Σαργκάνης. Βενάνσιο, Ζωάο Πίντο, Βελόσο, Τουρσουνίδης, μαρκάρεται από τον Οσεάνο, ο Πορτογάλος έχει την μπάλα. Πολύ χρήσιμος παίκτης, νέα σέντρα άστοχη. Και τα λεπτά κυλούν υπέρ των Πορτογάλων, που βλέπετε όμως δεν έχουν κλειστεί και βέβαια σε βάρος ελληνικής ομάδας. Ακόμα 8 λεπτά και κάτι. Αθανασιάδης, εδώ στην παλιά από τον Σαργκάνη. Λάθος παλιά. Αθανασιάδης την ξαναπαίρνει, τον κοντράριο Ζωάο Πίντο. Και φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Νομίζω ότι και οι δύο, και ο Πίντο και ο Αθανασιάδης κάνουν φάουλ, έμπαστος. Αλλάζουμε για τη δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη. Βαθιά παλιά τον Στολάκια, τον Τζαλουχίδη, κόβει Πορτογάλιο, ο Δημητριάδης συνεχίζει. Ο Σιαντάκης σε καλή θέση, κάνει το σούτ, αλλά είναι... είχε ετοιμότητα και σε καλή θέση, είχε κλείσει κάπως στη γωνιά ο Μπαλιά. Ξανά η φάση, το κοντρόλ και το σούτ του Τζαντάκη στη γωνιά που είχε πάρει ο Πορτογάλος θεματοφύλακας. Ότι έχει σφυριχθεί προηγουμένως, είχε σφυρίξει ο διετής ένα φάουλ ή κάποιο offside. Καντέτε τη Sporting. Λεάλ. Μανολάς. Και ξαφνικά το σούτ γίνεται, αφού δύο-τρεις φορές έγινε από τον Πανέρα, δύο-τρεις φορές η μπάλα πήγε να απομακρυνθεί, αλλά από την ηλική άμυνα χωρίς αποτέλεσμα. Θανασιάδης.
Στην προσπάθεια του να κάνει το κοντρόλ, μπάλα στο χέρι. Ο Πάγκος είναι όρθιος. Οι ελπίδες για ένα κυνήγι της πρόκρισης μειώνονται, εφόσον περνούν και τα λεπτά. Δημητριάδης, Τσιαντάκης για τον Δημητριάδη, πολύ βαθιά η παλιά. Θα την προλάβει ο κυνηγός, ο Έλληνας την πρόλαβε και θα περάσει. Εδώ η παλιά, εδώ η παλιά. Ο Τσαλουχίδης, ναι! Ναι ο Τσαλουχίδης, να! Ναι ο Τσαλουχίδης. Πολύ ωραία η παλιά του Δημητριάδη και ωραίο το γκολ του Τσαλουχίδη. Αλλά η παλιά του Δημητριάδη ήταν πραγματικά ακριβίας. Τώρα που πέρασε, είπα εδώ να την αξιοποιήσει αυτή την προσπάθεια που έκανε τα δεξιά. Και γίνεται 3-2. 6 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Κοιτάξτε εδώ, Δημητριάδης κερδίζει την μπάλα από τον Βελόσο. Και όταν του βγαίνει ο Σεάνο, βλέπει τον Τσαλουχίδη και σκάβει την μπάλα πολύ ωραία πάνω του Τσαλουχίδη. Έχει βγει από τα δοκάρια ο Σιλβίων, η μπάλα κάπου χτυπάει και στο σώμα του Πίντου, στον ώμο του Πίντου. Και με τον γκολ του Τσαλουχίδη στο 84, η ελληνική ομάδα ενώ έχανε μέχρι το 78 2-1, κερδίζει τώρα 3-2 και να οι ελπίδες που λέγαμε ότι στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να γίνουν. Και ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα. Ο Νούνες περνάει με τον Άγκουας. Ο Πανέρα που θα σεντράρει. Offside, offside. Offside το Καντέτε. Offside το Καντέτε. Έχει σηκώσει. Ο Λόγκ εδώ, ο Λόγκ δεν κοίταξε καθόλου τον επόπτη. Ο επόπτη σήκωσε νέα έγκαιρα. Φάνηκε άλλο στο offside το Καντέτε. Πήγε να σφυρίξει τον γκολ. Να το κατακυρώσει ο Λόγκ. Είδε τον επόπτη ο οποίο ήταν ακίνητο με τη σημαία. Και βέβαια τον γκολ δεν μετράει. Δεν υπάρχει γκολ αφού είναι offside. Ξανά η φάση. Λέγαμε ότι δεν είχαμε ελπίδες αν φέρναμε 2-2. Τώρα με τη νίκη όλα παίζουν. Και από ψυχολογικής πλευράς και από βαθμολογικής και αγωνιστικής πλευράς μέχρι τον άλλον αγώνα με τη Φιλανδία τον Οκτώβριο στο Ελσίνκι. Η ελληνική ομάδα θα έχει ελπίδες, θα διατηρεί ακέραιες ελπίδες της να κυνηγήσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά να κυνηγήσει την πρόκληση. Θα έχει κάποιο στόχο. Θα έχει ένα κινητρό για να συνεχίσει την προσπάθεια της αυτή την προγραμματική φάση του Προγραμματικού Ευρώπης. Παπαδόπουλος κεφαλιά. Ο Νούνες, ο Πανέιρα, ο Νούνες ξανά. Ο Μανολάς που κόβει, ο Τσαλουχίδης που διώχνει. Και ο Βενάσιο που γυρίζει μακριά στον Μπαΐα. Το 7ο γκολ του Τσαλουχίδη με τα χρώματα της ελληνικής ομάδας. Να ο Δημητριάδης, αλλά εκεί καθυστέρησε, τον έκοψε ο Βελόσο. Ο Πορτογάλη τώρα κυνηγούν την ισοφάριση με τον Οσεάνο. Βγαίνει και κερδίζει φάουλ από τον Μανολά. Τίποτα δεν παίχθηκε. Οι ομορφιές του ποδοσφαίρου. Είδαμε Κωσταρίκα, είδαμε Καμερού. Στο Μουντιάλ τι έκανα. Είναι ομορφιές του ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι των λαών. Το πρώτο παιχνίδι στον κόσμο. Το οποίο παίζεται από 157 χώρες, ενώ μερικά άλλα σπόρ ομαδικά παίζονται από καμιά κοσαριά. Μπορεί να γίνει σύγκριση με το ποδόσφαιρο, να κάνει ένα ομαδικό σπόρ. Φάουλ είναι ο Πανέιρα. Το τείχος, ο Πορτογάλη είναι μέσα στην περιοχή του Σαργά, ο Σαργά είναι έτοιμος. Πανέιρα, out. Ακόμα 2 λεπτά. Κάτω θα λέγαμε ότι ήρθανε, μόνο υπήρχε μια γενική απογοήτευση. Με το δεύτερο γκολ των Πορτογάλων, η ελληνική ομάδα ξαφνικά σε ένα 15 λεπτό βρήκε τον ρυθμό της. Σοφάρισε με τον Μανολά και με έναν άλλο αμυντικό παίκτη τον Τσαλουχίδη. Προηγείται 3-2, οι Πορτογάλοι έχουν επισμώσει, κυνηγούν ένα γκολ. Ζωάο Πίντο, ένα παιχνίδι που είχε
που είχαν οι Πορτογάλοι την πρωτοβουλία στο πρώτο ημίχρονο, στάθηκαν οπωσδήποτε καλύτεροι. Δεν τους έδωσε και ένα πέναλτι. Πάει να περάσει ο Κουρσουνίδης, δεν τους έδωσε ένα πέναλτι ο Λόγκ και κερδίζει ένα φάουλ. Αλλά είχε πολύ ρυθμό, πολύ αγωνία, πολύ πάθος στο δεύτερο ημίχρονο. Και 5 γκολ στο ποδόσφαιρο το σημερινό, νομίζω ότι είναι κάτι σε επίπεδο διεθνών συναντήσεων. Είναι μια νίκη που οπωσδήποτε θα εντυπωσιάσει τον κόσμο, ιδίως δεν είναι νίκη με ένα 0, είναι νίκη με 3-2. Με μια αλλαγή μάλιστα διαμόρφωση του σκορ που ήταν υπέρ των Πορτογάλων. Θα λέγαμε ότι η ελληνική ομάδα εδώ και 20 λεπτά έχει μεταμορφωθεί. Αθανασιάδης. Η παλιά δεν πέρασε. Ξανά Αθανασιάδης με τον Νούνες. Κουρσουνίδης που μάχεται, ο Νούνης του κάνει φάουλ, δεν σφυρίχθηκε και τελικά σφυρίχθηκε ένα φάουλ υπέρ των Πορτογάλων. Ενώ αυτή τη στιγμή έχει λήξει το παιχνίδι, παίζονται οι καθυστερήσεις και σωστή είναι η απόφαση του Λόγκη να κρατήσει καθυστερήσεις, γιατί κινήκανε με κάτι μικροτραυματισμούς. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Λεάλ. Νέιρα. Διώχνει ο Μανολάς. Τσαλουχίδης εκεί. Δημητριάδης. Σαραβάκος. Δεν θα περάσει με ταχύτητα. Δεν μπορεί. Αλλά κερδίζει ένα φάουλ με ένα φράγμα που το έκανε ο Βενάσιο. Ένα λεπτό καθυστέρηση. 3-2 ελληνική ομάδα. Σαραβάκος στο φάουλ. Κατευθείαν out. Τέλειο! Εδώ Φούτρη. Ζωάο Πίντο. Εδώ είναι η ψυχραιμία, προσοχή, πολύ προσοχή. Θανασιάδης. Δημητριάδης και φάουλ του Δημητριάδη. Καθυστερήσεις λέει ο Λόγκη, θα κρατήσω λέει στο Σαραβάκο. Στην ποδοσφαιρική μεταδιάλειψη. Ποδοσφαιρική γλώσσα. Τσαλουχίδης. Εκεί ο Παπαδόπουλος με το Φούτρε, ο Φούτρε. Μαρκάρει ο Παπαδόπουλος, κόβει ο Μανολάς. Βοηθάει και ο Δημητριάδης. Σαραβάκος. Βγαίνει ο Τσιαντάκης μπροστά. Σαραβάκος κατά την μπάλα. Δημητριάδης, Τσαλουχίδης, Σαραβάκος, Τσαλουχίδης. Offside, ο Τσιαντάκης. Τρία λεπτά καθυστέρηση. Έχει κρατήσει ο Λόγκη. Και οι Πορτογάλοι επιχειρούν μια νέα προσπάθεια τώρα με τον Βενάσιο. Ο Φούτρε με τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος κόβει. Σαραβάκος. Τσιαντάκης. Τσιαντάκης. Κουρσουνίδης που κρατάει την μπάλα. Την παίρνει ο Καντέτε. Καντέτε πάντα. Και κάνει φάουλ βέβαια ο Μανολάς πάνω στον Πορτογάλο κυνηγό. Και τώρα κίτρινη κάρτα στον Μανολά, που σημαίνει κόκκινη, αφού είχε δεχθεί ο Έλληνας Ντερμπακ μια άλλη κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Αποβάλλεται ο Μανολάς για ένα φάλ που έκανε εκεί στα πλάγια, ενώ παίζονται σχεδόν 4 λεπτά καθυστέρηση. Έχει κρατήσει ο Λόγκη. Όλοι οι Πορτογάλοι στην περιοχή,
Πανέιρα, ο Σαργκάνης θα βγει, θα του κάνουν φάουλ οι Πορτογάλοι που πήδησαν και βέβαια ο χρόνος κυλά αυτή τη στιγμή υπέρ της ελληνικής ομάδας. 4 λεπτά καθυστέρηση. Ίσως τώρα ο Λόγκι να πάρει την μπάλα και να πάει μαζί της στα αποδυτήρια. Αλλά όχι, τον βλέπω. Κοιτάει στο χρονόμετρο Ιταλός, διαιτητής. Και θα σφυρίξει νομίζω τη λήξη όπου να είναι. Θα λυτρώσει την αγωνία ο Λόγκι. Και τη σφυρίζει, ναι. Και η ελληνική ομάδα κερδίζει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο 3-2 την Πορτογαλία μετά ένα παιχνίδι με suspense, φυσικοκικό θα λέγαμε. 1-0 υπέρ της ελληνικής ομάδας, μετά 2-1 υπέρ των Πορτογάλων, 2-2 με τον Μανολά στο 68 και τον γκολ του Τσνίκης από τον Τζαλουχίδη. Το μικρόφωνο μας στον συνάδελφο Χάρη Αλευρόπουλου, που είναι στο Αμστερντάμ. Θα παίξουμε τάγια. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο κύριος Γεωργιάδης. Τι σημαίνει, κύριο Γεωργιάδη, αυτό το 3-2 υπέρ της εθνικής μας ομάδας στο σημερινό αγώνα και πόσο μεγάλος κόπος χρειάστηκε για να πάρει η ελληνική ομάδα αυτή τη νίκη? Ήταν μια νίκη που την περιμέναμε στην προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε ελπίδες, να διατηρήσουμε ελπίδες για την πρόκριση. Αλλά αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι είναι από τα ρότερα παιχνίδια που έχει παίξει ποτέ η εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είχε να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα γρήγορη ομάδα, μια ιδιαίτερα ικανή ομάδα στο πρεσάρισμα σε όλους τους χώρους και φυσικά αυτή η διακύμαση του σκορ. Όταν φτάσαμε να κερδίσουμε μια ομάδα που προηγήθηκε 2-1, ασφαλώς λέει πολλά γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, περιμένατε ότι θα κερδίσετε σήμερα? Περίμενα ότι θα κερδίσουμε αμέσως με την έναρξη του δεύτερου μέρους, όπου οι παίκτες μας βγήκαν ιδιαίτερα αποφασιστικοί. Αλλά αυτό το πολύ κρύο, στο χαρακτηρίσω, γκολ που δεχτήκαμε, ασφαλώς ήταν πάγος σε όλους μας. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στα Ολλανδία που βρήκαν το κουράγιο όχι απλά να αντεπιτεθούν, αλλά να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ωραιότατων συνδυασμών και να πετύχουν δύο ακόμα τέρματα. Επαναλαμβάνω, απέναντι σε μια ομάδα με τα στοιχεία του σύγχρονου φουτμπολ, ταχύτητας, pressing και τεχνικής. Πιστεύετε ότι αυτό το 3-2 αντικατοπτρίζει την εικόνα του σημερινού παιχνιδιού? Νομίζω ότι οι αντίπαλοι μας χάσαν 2-3 εντυπωσιακές ευκαιρίες, όμως τις ευκαιρίες αυτές τις σταμάτησε η ικανότητα του βετεράνου Σαργκάνη. Και ενώ το παιχνίδι, θέλω να επαναλάβω, πήγαινε, έδειχνε ότι θα το κερδίσει η ελληνική ομάδα στο 1-1 στο δεύτερο μέρος, ανετράπησαν όλο με αυτό το δεύτερο γκολ. Μάλιστα, θα ήθελα να σας ρωτήσω από ποιους παίκτες μείνατε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, εκ των ενών τον ίδιο ήσασταν υποχρεωμένος να κάνετε πάρα πολλές αλλαγές. Από ποιους παίκτες λοιπόν μείνατε σήμερα ικανοποιημένους και νομίζετε ότι έχουν κερδίσει μια θέση στην σημερινή ενδεκάδα? Μα δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι το ταλέντο της δεκαετίας που ανέτειλε μόλις του 90 είναι ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Το ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ίσως επισκιάσει και Γιώργο Κούδα. Μάλιστα. Και για τον Νίκο Σαργκάνη θα ήθελα να πούμε κάτι, κύριο Γεωργιάδη. Νομίζω ότι η επιλογή σας τελικά σας δικαίωσε. Πρέπει να νιώθω ικανοποιημένος και νιώθω, γιατί πράγματι ο Σαργκάνης είχε μια ζηλευτή, θα έλεγα, νεανικότητα στις προσπάθειες του στις προπονήσεις και φυσικά αυτό το πάθος που έχει για την εθνική ομάδα, η επιλογή μου φάνηκε ότι ήταν σωστή με βάση αυτά που είπα προηγούμενα. Επηρεάστηκα πάρα πολύ από αυτό το πάθος και από τη ζωντάνη αποδείξη της προπονήσεις. Και θα ήθελα να μου κάνετε και μία πρόβλεψη για το πώς βλέπετε τη συνέχεια της ελληνικής ομάδας σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι 3-4 παιδιά από αυτά που είδε όλος ο κόσμος, νέα παιδιά που μπήκαν στην εθνική ομάδα, μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος της απόστασης που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο από το καλό ευρωπαϊκό. Να το μετριάσουν, να το μικραίνουν και νομίζω ότι με αυτή την ομάδα, με αυτά τα σύγχρονα στοιχεία που δίνει και η ελληνική ομάδα, αρκετά καλή τεχνική και ταχύτητα, πρέπει να ελπίζουμε ότι.